Κόψε αυτά τα φαγητά μαχαίρι για να μην δενήσεις την κοιλιά. Hey, Σαρώ εδώ και σε αυτό το βίντεο θα σου πω αυτούς τους δούριους ύπους που στους πλασάρουνε και εσύ κακομύρι μου, τους τρως στη μάπα, τρως κουτόχορτο. Τρως αυτά τα φαγητά, νομίζω ότι θα δυνατήσεις και παίρνεις από τα τρία το μακρύτερο. Γιατί, μέχρι πότε αυτή η κοιλιά θα μεγαλώνει, μέχρι πότε αυτό το τζιν θα σου κάνει, μέχρι πότε θα αλλάζεις. Πρώτο φαγητό το οποίο σου παχαίνει, μερέντα με στέβια, εντάξει. Μιλάω με μια μαθήτρια μου τις προάλλες. Α, Σαρώ, στρατιώτης. Α, ου, ου, α, μα δεν χάνω. Μα γιατί δεν χάνεις, τι έφαγες. Έφαγα αυτό. Χθες τι έφαγες, έφαγα αυτό. Προχθές τι έφαγες, έφαγα αυτό. Τι έφαγες, λέει, αυτό. Τι ήταν το αυτό που με έκανε εμένα μου γύρει στο μάτι. Νουτέλα με στέβια. Εντάξει. Λέω αυτό, λέω αυτό τι είναι. Α, λέει, Σαρώ, μην ανησυχείς, έχει στέβια μέσα. Πλήρης απογοήτευση. Πλήρης. Εντάξει. Παιδιά, τι βάζετε στέβια στο γλυκό και νομίζετε ότι κάνετε κάτι. Τίποτα δεν κάνετε. Κάντε μια κολοτούμπα καλύτερα που καίει και θερμίδες. Εντάξει. Μερέντα με στέβια σκουπίδια. Κοφρέτες με στέβια σκουπίδια. Οτιδήποτε σου πλασάρουν εκεί στο φούρνο. Ω, αυτό έχει στέβια. Σκουπίδια. Εντάξει. Συνήθως έχουν τις ίδιες θερμίδες, μπορεί και περισσότερες από το κανονικό πράγμα. Γιατί απλά βάζουν πολύ περισσότερο βούτυρο. Εντάξει. Και λένε ψέματα, είναι ψεύτες και βάζουν ζάχαρη μέσα. Εντάξει. Τώρα, μερέντα με στέβια τι είναι. Είναι τι, σαν το φυσικό βούτυρο και το ταχύνι. Οκ, έχει λιγότερη ζάχαρη και πάλι παχαίνει το ίδιο. Εντάξει. Οπότε μην νομίζω ότι κάτι κάνεις επειδή έφαγες μερέντα με στέβια. Εντάξει. Δεύτερο φαγητό που πρέπει να πετάξεις αυτή τη στιγμή στα σκουπίδια, αλλά πριν σου πω αυτό, πρέπει όπως και δίποτε να πατήσεις πόδι και να σταματήσει αυτή η τρέλα τώρα. Να σταματήσεις πια να προσπαθείς χωρίς κανένα αποτέλεσμα, να σταματήσεις να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, να σταματήσεις να χτυπάς τη γυλιά στον τοίχο, να σταματήσεις να μεγαλώνει αυτή η κοιλιά, να πετάει εκεί τα κουμπιά, να λες όλους είμαι σε δίαιτα, θα χάσω και δεν χάνεις ποτέ. Να σταματήσει πια αυτή η τρέλα. Πώς θα γίνει αυτό? Πάτα το σύνδεσμο που έχω κάτω στο προφίλ, το πρώτο σύνδεσμο, για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Θα σε βοηθήσει και ξεκίνα σήμερα να κάνεις κάτι. Γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Η άμμος, η κλεψίδρα πέφτει. Αν θες να έχεις συμβιβαστεί με αυτήν την κοιλιά και λες, ωραία, αυτό είναι και τελείωσε, κόμπλε, δεν έχω κάτι να σου πω. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο, για να το έχεις δει μέχρι τώρα, το βλέπεις λίγο σοβαρά. Εάν το βλέπεις λίγο σοβαρά, πάτα το σεμινάριο να το δεις, να τελειώνουμε. Να δεις άσπρη μέρα. Εντάξει. Τώρα, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να πετάξεις οπωσδήποτε στα σκουπίδια είναι χριστουγεννιάτικο εποχιακό. Είναι ο κουραμπιές. Ο κουραμπιές, παιδιά, φεύγει για τα σκουπίδια. Γιατί έχουμε μελομακάρονα, έχουμε κουραμπιές, έχουμε δίπλες και. Έχουμε πολλά άλλα γλυκά. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ο κουραμπιές. Έχει χάλια γεύση, έχει βούτυρο, έχει ζάχαρη και έχει τις περισσότερες θερμίδες από όλα. Που είναι περίπου 250 θερμίδες ανά τεμάχιο. Γιατί να φας κουραμπιέ. 250 θερμίδες. Γιατί να φας 4 κουραμπιέδες, κουραδιέδες και να χτυπήσεις λίγες θερμίδες από τους κουραμπιέδες που δεν έχουν. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει. Οπότε, εάν έχεις να διαλέξεις, καλύτερα με ρομακάρονα παρά κουραμπιές. Εντάξει. Και προφανώς δεν το παρακάμε. Το τρίτο φαγητό που σε παχαίνει είναι το toast. Εντάξει. Toast. Τρώμε όλοι toast και χαιρόμαστε. Και είναι κλασική δίαιτα που έχει toast για πρωινό, toast για μεσημεριανό, toast για δεκατιανό. Δεν υπάρχει κανένα. Γιατί να φας toast? Γιατί να φας toast? Ποιος έχει χορτάσει με τα toast, παιδιά? Ποιος, πείτε μου ποιος. Παιδιά, το toast είναι, δεν ξέρω, ορεκτικά. Να φας 4 ορεκτικά να σε κρατήσει μέχρι να έρθει ο κυρίος. Ποιος έχει φάει toast να. Ποιος. Δείξτε το με αυτόν τον άνθρωπο να δω ότι μένει στη γη, είναι από τη γη, δεν είναι από τον Άρη και είναι άνθρωπο σαν εμάς. Κανείς δεν έχει χορτάσει ποτέ από τα toast. Εντάξει. Τώρα. Οπότε δεν χορταίνεις. Εντάξει. Φας ένα κιλό σπανάκι, μανιτάρια, τις ίδιες θερμίδες που έχει ένα toast. Το τρως, έχει ξεχάσει ότι το έχεις φάει. Και έχει την ίδια διατροφική αξία με την πίτσα. Σιγά μην έχει, μου λένε την ίδια. Ρε είσαι βλάκας. Κάτσε, κάνε τα μαθηματικά. Είναι το ψωμί. Ψωμί είναι το ένα, ψωμί είναι το άλλο. Μετά είναι τα λαντικά, μετά είναι τα τυριά. Ποια είναι η διαφορά? Τα μανιτάρια είναι διαφορά. Τα μανιτάρια είναι καλύτερα στην πίτσα. Αφού έχει μανιτάρια που είναι χαμηλά στις θερμίδες που τα τρώμε. Τι άλλο έχει, τα λάδια, αφού πας βάζεις βούτυρο στο toast. Χειρότερα τα κάνεις, σαν τα μούτρα σου. Εντάξει, πέτα το toast στα σκουπίδια. Μην νομίζω ότι κάνεις κάτι καλό. Α, θα βάλω λίγο βουτυράκι. Ρε, το μυαλό και μια λίρα. Πέτα το όλα στα σκουπίδια. Εντάξει. Οπότε, αυτά είναι τα τρία αυτά φαγητά που πρέπει να κόψεις οπωσδήποτε. Τώρα, μαχαίρι. Μπας και δεις άσπρη μέρα. Εντάξει.